κύριος Μάρκος Κίκλερ, σύμβουλος ασφαλιών δικτύου για την σημερινή ημερίδα, κύριε Κίκλερ. Το περίγραμμα, ας πούμε, το περιεχόμενο της, τι θα περιλαμβάνει? Βασικά θα περιλαμβάνει τους κινδύνους, τις απειλές που πρέπει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, ένας οργανισμός ή ακόμα και ο ιδιώτης στη σήμερα ημέρα. Οι προκλήσεις, το πώς ακριβώς προχωράει κάποιος hacker για να επιτεθεί ένα σύστημα, θα δούμε κάποιους τρόπους, θα δούμε το πόσο εύκολο είναι. Θα μάθουμε όλη τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία που είναι από πίσω και μετά θα δούμε το πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε. Και σε επίπεδο οργανωτικό, που το ξεχνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά και σε επίπεδο τεχνολογίας. Μετά θα δούμε και την ισχύω νομοθεσία που υπάρχει και στην Ελλάδα και την κοινωνική που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί ώστε να προστατεύουν τα δεδομένα των ιδιωτών και των πελατών τους. Θα εξετάσετε και το cracking παράλληλα με το hacking? Θα εξετάσουμε και τα δύο, ναι. Και τα δύο. Με σκοπό βέβαια να προειδιάσουμε τους χρήστες να πάρουν τα μέτρα τα κατάλληλα ασφαλείας. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι μεθοδολογίες τους, πώς προχωράει κάποιος και το τι θέλει από μένα σαν χρήστης ή σαν εταιρεία. Ποιος είναι ο σκοπός του. Ο σκοπός του είναι να κλέψει κάποια δεδομένα ή είναι όπως το κομμάτι που έχουμε τώρα τελευταία, οι κυβερνοεγκληματίες που λέμε. Να προκαλέσει ζημιά δηλαδή. Να προκαλέσει και οικονομική ζημιά, αλλά και ζημιά στους υπολογιστές. Έχουμε τέτοια φαινόμενα εδώ? Έχουμε. Και στην περιοχή μας δηλαδή. Έχουμε στην περιοχή μας, θα δείτε και στην ημερίδα σήμερα κάποια στοιχεία. Θα έχουμε παραδείγματα. Θα έχουμε παραδείγματα και από επιθέσεις που έχουν γίνει και σε εταιρείες και από πελάτες μας, αλλά και από το δημόσιο τομέα. Σε υπηρεσίες δηλαδή του δημόσιου τομέα. Βέβαια. Έχουμε μια επίθεση που έγινε τελευταία που ήταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου παθήκανε δεδομένα ύψης της σημασίας. Και το πώς το κάνανε αυτό. Έχουμε μετά επιθέσεις σε επιχειρήσεις που είχαν άμεση οικονομική ζημιά λόγω του ότι κάποιος μπήκε στο τηλεφωνικό τους κέντρο, έκανε κλήσεις και είχαν μια ζημιά των 45.000 ευρώ, συν όλα τα άλλα που συνεπάγονται με αυτό. Δεν είχαν πάρει τα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι λίγο περίεργο σήμερα η μέρα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο το να εφαρμόζουμε την τεχνολογία. Δεν είναι μόνο να βάζουμε ένα σύστημα όπως είναι ένα firewall system. Όχι. Εδώ ακόμα και για το θέμα της ασφάλειας υπάρχει μια security, ας πούμε, για να προσέχει απ' έξω, εξωτερικά την κάθε επιχείρηση. Ναι. Λογικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι, μια security, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Κανονικά το κράτος ή κάθε δημόσια υπηρεσία θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένα άτομο που θα ασχολείται μόνο με αυτό. Με την ασφάλεια του δικτύου. Με την ασφάλεια του δικτύου, με την ασφάλεια των δεδομένων. Στο εξωτερικό υπάρχει αυτό. Υπάρχουν οι λεγόμενοι CSO, Chief Security Officers, που ασχολούνται μόνο με το κομμάτι της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριακών συστημάτων. Και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που το έχουν εφαρμόσει αυτό και στο δημόσιο. Αλλά βλέπουμε ότι ξεχνάνε κάποια κομμάτια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ασφάλεια πληροφοριακής δεν είναι μόνο να βάζω ένα αντιβιωτικό ή να περιορίζω κάποια δικαιώματα χρηστών. Είναι ένα ολόκληρο σχήμα που πρέπει να δούμε και το χρήστη και την τεχνολογία. Έχουμε και την πρόληψη, ναι. Αλλά πρέπει να δούμε και το διαδικαστικό κομμάτι. Και χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Αλλάζει τόσο γρήγορα. Δηλαδή κάθε μέρα ξέρουμε ότι βγαίνουν τουλάχιστον 1.500 καινούργιοι. Κάθε μέρα, δηλαδή την ώρα που μιλάμε τώρα, κάπου στον κόσμο γίνονται επιθέσεις ηλεκτρονικώς. Σίγουρα πρέπει να το παρακολουθεί κάποιος. Οι τοπικές υπηρεσίες, οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν κάτι έτσι αξιοσημείωτο εδώ, σε θέματα cracking? Έχουν σίγουρα πρώτον ελαττώματα ως προς την εφαρμογή των μέτρων. Ναι. Έχουν καταγραφεί κιόλας παραβιάσεις σε τοπικές επιχειρήσεις και τώρα τελευταία είδαμε και μια, ας το πούμε, πολύ εύκολη επίθεση στην σελίδα του Δήμου. Που είναι ένα λεγόμενο defacement, δηλαδή αλλάχτηκε η πρώτη σελίδα, που δεν είναι κάποια επίθεση που μπορεί να προκαλέσει ζημιά, αλλά σίγουρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά εικόνας. Επειδή κάποιος πήρε τον κωδικό, ας πούμε. Από ό,τι μάθαμε, δεν μπήκε κάποιος με τον κωδικό, απλώς υπήρχε μια τρύπα ασφαλείας στο σύστημα που έδωσε στους hackers τη δυνατότητα να ανεβάσουν μια ιστοσελίδα πάνω.
Άρα δηλαδή και ο Δήμος χρειάζεται πρώτα απ' όλα μια τέτοια υπηρεσία που είπατε, που υπάρχει στο εξωτερικό. Σίγουρα χρειάζεται. Στην Ελλάδα γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα αυτό? Γιατί έχουμε στην Ελλάδα, γενικό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Νότια Ευρώπη. Αχα. Έχουμε αυτή την αντίληψη του ότι, ας το πούμε πολύ απλά, σε μένα ποιος θα κάτσει να μου επιτεθεί, ναι, ποιος θα πάει κάποια δεδομένα. Δεν είναι έτσι, ο hacker δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Λόγω του διαδικτύου οι επιθέσεις μπορούν να γίνουν από παντού. Θα δούμε και τη στοχοποίηση ενός hacker, που είναι η παθητική και ενεργητική του στοχοποίηση, τι ακριβώς εννοούμε αυτό, που μας δίνει και μας δείχνει ότι ο ένας hacker μπορεί να κάτσει στην Ινδία να χτυπήσει κάποιο στόχο που είναι στην Ελλάδα. Και αυτή η νοοτροπία πρέπει πρώτον να αλλάξει από όλα. Ναι. Έπειτα μπορεί να γίνει και κατά παραγγελία, αν υπάρχουν οργανωμένα κυκλώματα. Έχουμε περιπτώσεις που είχαμε και εμείς σαν εταιρεία, μια περίπτωση σε μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, που εκεί δέχτηκε η εταιρεία αυτή επίθεση από έναν πληρωμένο hacker που στην τελική έγινε λόγω βιομηχανικής κατασκοπίας. Εσείς δραστηριοποιήσετε σε όλη την Ελλάδα? Εμείς δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα και έχουμε τα κεντρικά μας στην ΚΟ. Στην ΚΟ μια τέτοια ημερίδα για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ναι, γίνεται για πρώτη φορά? Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Που αφορά και νομοθεσία, δηλαδή. Ναι, που αφορά όλο το πλέον. Ακριβώς. Που στοχοποιείται τουλάχιστον σε επιχειρήσεις και σε οργανισμούς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.